Άρη, σ' αγαπάω. Άρη, θα τρελαθώ. Γεια σας, Ντέ και τη Σύριους. Πήραμε τον Άρη, κατά πέτηση του κοινού, κάναμε κάποιες μεταγραφές και είμαστε εδώ να χτίσουμε σιγά σιγά τη χρονιά και την ομάδα η οποία θέλει ακόμα κάποιες μεταγραφές. Για τους φίλους που δεν έχουν δει το πρώτο επεισόδιο, να δούμε λίγο την εντεκάδα της ομάδας. Έχουμε Βάτσλικ κάτω από το τέρμα, Σάλιακας δεξί μπακ, Ντεναγέρ Ενκουλού, Γκαλάρντο, Κουρμπέλης Γκαρσία Ιτούρμπε, Βέγκα Μάρτιν Μαντζίνι. Και έχουμε Κουέστα στον πάγκο, Πράμπετς, Δελιζίσαρο, Σούγκρεν, Διάντζελο, Σικαλντάου και Πάλμα. Ωραία. Νομίζω ότι η ομάδα πονάει λίγο στα χαφ και σε ένα δεύτερο επιθετικό. Εκεί θα στοχεύσουμε και θα στοχεύσουμε και στο να φέρουμε έναν καλό σκάουτερ ακαδημιών να μου φέρει κανένα φερέλπιδα νεανία που θέλει να ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στην ομάδα που λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης. Μέσο όρο ηλικίας πόσο έχεις τώρα περίπου? Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά είναι μικρή είναι η ομάδα, σχετικά μικρή. Συνοδεύω και άλλο παίχτη στην έξοδο από ό,τι βλέπεις. Εγώ βλέπω ότι μόνο φεύγουν και δεν έρχεται κανένας. Δανεικός φεύγει στις Λίγκο Ρόβερς, ο κύριος Σιμώνε Εσποζίτο, νεανίας και αυτός. Το διαφορετικό που έχει είναι ότι σου βγάζει και βαθμολογία στις μεταγραφές. Πόσο καλή ή πόσο κακή μεταγραφή έκανες. Αν έδωσες πολλά χρήματα κτλ. Τώρα που λέμε για μεταγραφές, πάμε να δούμε ποιους έχουμε βάλει στη λίστα. Βλέπετε κάποιους παίχτες εδώ, Σιώπης, Αλεξανδρόπουλος, Ζελζαράουι. Θέλω και ένα τερματοφύλακα. Κι άλλον. Δύο έχεις τώρα. Ένας να φύγει. Στόχος μου είναι να έρθει ο κύριος Διούδης, ο οποίος έχει ξαναπεράσει από την ομάδα του Άρεως παλιότερα. Οπότε πάμε εδώ. Εδώ δεν παίζει να τους. Σοκράτης Διούδης. 3.800 αξίζει. Επειδή λέγει το συμβόλαιό του, θα πάω να δώσω 2 εκατομμυρία και μίτσο. Τον Διάντζελο και 1.900. Να πάει και ο Διάντζελο. Είναι καλό. Είναι πρόεδρο της προκοπής. Η προσπόληση. Θα του λείψει όχι. Εντάξει. Έκλεισε ο Διούδης, Μίτσο. Έκλεισε. Πάμε να το συμφωνήσουμε. 3.700 μου ζητάει και θέλει και 32 χιλιάρικα για μπόνους υπογραφής. Πού θα τα βρω τα πλήρω αυτά τα λεφτά, ρε? Δεν έχεις. Δεν έχεις τόσα λεφτά. Έχω, αλλά τα θέλω για κάτι άλλο. Τώρα τι να κάνω. Και πώς θα τον πληρώσω τον άνθρωπο, ρε? Θα τον πληρώσω κρυπτονομίσματα. Και πού ξέρεις από κρυπτονομίσματα? Εγώ έχω ανακαλύψει, αγόρι μου, τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων με την Binance, η οποία είναι ο χορηγός αυτού του βίντεο. Διαφορετικός χορηγός από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει. Τι είναι η Binance? Είναι η κορυφαία, η πιο γνωστή και η πιο ασφαλής exchange πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως. Και μάλιστα με συνεργασίες γνωστές με ανθρώπους όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Τόνι Πάρκερ, η Πόρτο, η Λάτσιο. Ακόμα και αν είσαι αρχάριος στα κρύπτο, μπορείς πολύ εύκολα, μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή και να αγοράσεις Bitcoin, Ethereum, ό,τι άλλο κρυπτονόμισμα θέλεις. Μάλιστα το Bitcoin έχει πάρει και τα πάνω του πάλι με τα τελευταία να χρόνια. Να το ξέρανε, Μιχάλη, να... Κάποτε σου λέγανε, αυτό. Δεν είχες τη Binance. Με 10.000 Bitcoin έπαιρνες μια πίτσα, ρε Μιχάλη, κάποτε όμως δουλεύεις. Πού να το ξέρω ότι θα γίνει τέτοιο μπαμ, ας πούμε. Άμα δεν νιώθεις, δεν μπορείς να πας μπροστά. Το καλύτερο όμως είναι ότι μπορείς πολύ εύκολα να εγγραφείς στην Binance με το link που θα βρεις στην περιγραφή αυτού εδώ του βίντεο και να πάρεις και $50 bonus συμπληρώνοντας κάποια βήματα που θα βρεις στο Task Center. Επίσης, ένας τυχερός που θα κάνει register μέσω του link που υπάρχει στην περιγραφή θα πάρει €500 απευθείας στο wallet του. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος Νοεμβρίου. Και μάλιστα, σε πάω ακόμα παραπάνω. Μπορείς να παραγγείλεις και Binance κάρτα που σου δίνει μέχρι και 8% επιστροφή χρημάτων σε ό,τι αγοράς. Κανονική κάρτα είναι, πώς πληρώνεις με τις άλλες κάρτες. Κανονική δηλαδή. Κάρτα, κανονικά. Physical. Άμεσα σου μετατρέπει το κρυπτονόμισμα που έχεις μέσα σε χρήματα, ρε παιδί, το πληρώνεις έτσι. Έχει φτάσει τεχνολογία, ρε παιδί. Ναι, ρε. Οπότε μην ξεχάσετε να πατήσετε το link που υπάρχει στην περιγραφή, να εγγραφείτε στην Binance και να κερδίσετε και τα $50 bonus. 32.000 θέλει ο Διούδης. Μπαίνω να εγγραφώ. Ένα bitcoin περίπου θα του δώσω. Θα του δώσω ένα bitcoin. Ένα bitcoin. Θα συμφωνήσαμε, τα μιλήσαμε. Ο Σοκράτης ο Διούδης ήρθε στον Άρη. Και ένα χρόνο δανεικό τον Ελιζαράουι θα ζητήσω. Πολλά λεφτά, ρε Ελιζαράουι. 50-50 θα το μοιραστούμε. 55-45. Ήλθε ο Στέφαν Ελσαράουι στον Άρη. Τον καλωσορίσαμε στα γραφεία της ομάδας. Μία λύση επιθετικά που θέλαμε. Καλός, δυνατός. Ένα χαφάκι ψάχνουμε τώρα. Ένα χαφάκι και νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Το Μαρσέλο πάει. Χάφρε, Μίτσο. Αυτό τι είναι, τι παίζει. Ο Μαρσέλο, αριστερό μπακ,
Αριστερό εξτρέμ και τώρα τελευταία όπως τον είδα που έχει μια κοιλιά σαν και εμένα. Πρώτο τραπέζι πίστα στη Γουρνοπούλα ο Τάκης. Τελείωσε η διορία. Μία ώρα ακόμα, αποχαιρετώ δύο παίχτες. Ένας δανεικός φεύγει, ένας με πώληση κανονικά. Έφυγε ο Λίμα. Έφυγε ο Λίμα, ο Μιγγέλ, με 900 χιλιάρικα. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ο Βελάσκο, επειδή δεν έχω βρει λύση, θα τον κρατήσω λίγο, το μάλλον θα τον πουλήσω το χειμώνα. Και το χειμώνα θα κάνουμε τις άλλες κινήσεις μεταγραφικές τις πιο δυνατές. Okay. Νομίζω ότι η ομάδα είναι καλά μέχρι τότε να πάει. Οπότε πάμε να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι. Μίτσο, θα μου κάνεις την τιμή να είσαι συμπαίκτης μου. Όχι. Θα είσαι συμπαίκτης μου. Όχι, όχι, θα γίνει μπέρδεμα. Θα είσαι συμπαίκτης μου, δεύτερο μάτς της χρονιάς και αναγκάζομαι να παίξω πρώτον συμπαίκτης με σένα. Βασικά αυτό το θέλω. Τι αναγκάζεσαι, θα σου είπα να παίξω αντίπαλο. Αλλά κυρίως αναγκάζομαι να παίξω με λειψή ομάδα γιατί εμείς έχουν λείπει με τις εθνικές τους. Έχω 4 άτομα στον πάγκο, δηλαδή 11 και 4 πίσω 15, όλοι και όλοι. Πάμε να δούμε πώς έχουμε παρατάξει την ομάδα, γιατί λείπουν πολύ βασικοί. Ακόμα ένα καινούριο feature στο FIFA 23 μας δείχνει το σύστημα και τους παίχτες ακριβώς σε ποια θέση παίζει ο καθένας. Για να μην λέμε ποιος είναι κάτω από τα goal post κτλ, ποιος στα αριστερά, ποιος δεξιά. Λέμε Διούδη Στέρμα, Γκουτιέρες, Ενκουλού, Δελεζίζη, Σάλιακα, σε σειρά. Τριπλέτα μπροστά, η Τούρμπε, Κουρμπέλης, Γκαρσία. Κουρμπέλης είναι αμυντικό χάφι, άλλοι δύο μπροστά του. Και τριπλέτα μπροστά, Πάλμα, Ελζαράου η μεταγραφή μας και Μάρτιν. Ωραία. Αυτοί είμαστε, Μίτσο. Καλό αγώνα να έχουμε. Έχουμε πίσω Δελεζίζη, δεν φοβάμαστε τίποτα. Λοιπόν, εδώ είμαι ο μπλε, ο Μιχάλης είναι ο κόκκινος. Φύγει μπροστά. Δεξί με του Κουρμπέλη το θέλουμε. Καλό! Έλα με! Σπάς και μια πινακίδα. Μην ανεβαίνεις με τον μπακ. Μην μου ανεβαίνεις με τον μπακ. Πάλι καλά. Έλα, πρώτη επαφή του Διόδη. Ωραίος. Ωραίος ρε Μίτσο. Σπάς την πάνω, πάνω ρε! Βάλ το πόδι σου εκεί! Ωραίος. Ο Κουλού έχει καθαρίσει πολλές φάσεις. Περίμενε να φύγω, τώρα δώστη. Τώρα δώστη. Μπράβο. Φύγε μόνος σου, μόνος σου. Τελείωσέ το! Λο ένα ρο ένα! Κάσε να μην φοβάσαι. Λαπαντούλα σιγά σου να κάνει σουτ. Μέχρι αύριο. Είναι γρήγορος. Δες την παλιά σου. Κι άλλη. Κι άλλη. Τι σουτ ήταν αυτό. Κι άλλη. Δεν το. Κι άλλη. Μιλάει ο coach. Δεν την είδα την πάσα. Κι άλλη. Χασομέρια πόση ώρα έχει χασομέρια τώρα. Δεν έχει δείξει. Και παίζει ακόμα. Σφύρα το. Άστο τώρα. Να φύγει. Άστο τώρα. Αφού έλεγε ρε. Πώς φαίνεται η ομάδα Μίτσο. Βαριά, ε. Κουρασμένοι ακόμα. Δεν ξέρω την προετοιμασία, έχουν βαριά πόδια. Τώρα τι γίνεται. Κάτι τέτοιο σημαίνει. Βέβαια να πούμε ότι λογικά έχουμε και κατοχή και πάσεις και σούτ τα πάντα. Ουσία θέλουμε λίγο. Πάνω. Μου είσαι μόνος σου. Αν είναι δυνατόν, μπορεί να το χάσει αυτό, δεν γίνεται. Δώστε. Φέρε, έχω κενό. Κάτω μία, κάτω μία. Κάτω ρε, κάτω ρε, Ελζαράουις. Δώσ' την μπάλα. Έλα, έχουμε το momentum, πάμε. Δώσ' την. Έκανες offside. Offside. Δεν ήταν offside. Offside ήταν, με 7 μέτρα μπροστά, αφού αρχίζεις να την δώσεις. Ωραίος. Δώσ' την. Όχι ρε Μίτσο, όχι ρε. Όχι ρε. Μα είναι παλτά ρε Μιχάλη. Όχι, τώρα, παίξε κανονικά. Τα πάσα δεν ξέρουν να δώσουνε. Πάμε. Όχι ρε, τι ζεμπακιά ήταν αυτή ρε. Τι κάνεις Δελίζη. Τι κάνεις Παπαγιώργο. Όχι ρε. Όχι. Όχι. Πάω τέρμα. Όχι. Διώξει να καλά ρε. Όχι. Διώξει να καλά. Πουλάμε την μπάλα, ρε Μίτσο. Πας και μου κάνεις τάκλιν. Α, εγώ έκανα. Εσύ το έκανε, με έριξες. Μου πέθανες. Όχι, δεν θέλω να φάμε. Εδώ διώξει την μπάλα. Ποιος είναι. Θες από μάγνηση που έκανες εδώ τώρα. Είναι, διώξει την μπάλα μέσα. Δώστη, δώστη, δώστη. Τράβα το όπως είσαι, ρε. Αν ρίχει άμεση απάντηση. Μπράβο. Ωραία πάσα, ρε Μίτσο. Μπράβο. Στρωμένη, στρωμένη πάσα. Μπράβο, αυτό θέλαμε και πριν, τέτοιες πάσες. Πριν έκανε σουτ, είχες τέτοια πάσα και έκανε σουτ. Στον αέρα κιόλας. Μπράβο, ξέρω. Σάλιακας και Μάλιακας, πάμε. Πάρε χώρο και βοηθάω ένα-δύο, ένα-δύο. Μπράβο, φύγε. Αυτό είναι. Εδώ, εδώ είμαι, να ο Σάλιακας. Μπράβο.
Γιατί δεν κάνεις αγόρι μου κίνηση στο πέναλτι και πας του γρου. Δεν τον είχα πέναλτι. Περίμενε, πάρ' τον παίχτη. Δεν τον είχα. Να πάρ' να. Έλα, βοηθάω, give and go πάλι, φύγε. Σουτ! Σουτ! Δεν την έφτασε, τι να κάνω. Κάνε καλύτερη πάσα. Κάνε timing, σωστό, σωστό timing, όχι όπου να είναι σουτ. Όταν πρέπει, δώστη. Δώστη! Φάουλ, φάουλ, φάουλ. Offside είναι, Μητσός. Φάουλ. Αλλαγή, περίμενε. Ποιο να, δεν έχω και κανέναν μέσα. Μαντσίνη. Στο μπάλμα. Μπράβο, Σάλιαγας. Φύγε, φύγε. Βλέπεις εδώ ποιον έχω. Εκεί θα τη δώσω, αυτόν που έχω. Σουτ! Μπράβο, Μητσός! Αυτό θέλαμε και πριν. Πάρ' τον παίχτη! Τον πήρα! Η Τούρμπε, μπράβο, ωραίο γκολ! Κατάλαβες, αυτή την κίνηση θέλουμε πάλι, ψυχραιμία, ηρεμία, εδώ! Μπράβο! Κλειστή γωνία το στείλες, ρε! Άλλα τις παιχνίδι! Λίγο λίγο, με πάσες, εν κουλού, μπράβο! Παίξε τώρα με Μαντσίνη εδώ! Και μία πάνω! Μπράβο! Είμαι μόνος μου στο κέντρο! Να σε δω! Πού είσαι μόνος σου, βάλτο! Μα μπήκες μπροστά μου, ρε! Καλό ήταν! Μπράβο! Κάνε φάουλ εκεί τώρα! Μπράβο! Τίποτα! Παίξε! Αυτό είναι, κρατάμε τώρα! Μην κάνεις κόλπα, ρε! Όχι, ρε Διούδη! Εγώ πήγα τέρμα, γιατί την έβλεπα τη χαζομάρα, γίνεται. Κόρνερ. Αλλαγή. Μπαίνει Ντε Άντζελης και Βελάσκος. Να ενισχύσουμε λίγο τα χαφ. Εντάξει. Πήγε ο Κουρμπέλης. Τον Γκαρσία. Έχω φύγει πάνω αριστερά. Βελάσκο, είσαι offside κύριε Μητσοτρέξης. Αυτός όμως δεν είναι. Είναι η παλιά αυτή τώρα που τι να κάνω. Πέθανες. Αφού έτρεχες μπροστά, πάρε χώρο. Την κεφαλιά θέλουμε τώρα. Την πήραμε. Κράτα κάτω. Μπράβο. Σε βρήκα. Μπράβο ρε Μίτσο! Μπράβο ρε Μίτσο, μπράβο! The Angelis! Άσους τώρα πάει σπίτια τους, πανηγυρίζανε. Με το λάθος του θέλει ζήσει. Χαιρόντουσταν. Μπράβο. Σκαστή κιόλας. Ωραία, καρφωτή κεφαλιά η λεγόμενη. Σφύρα τώρα. Ωραίος. Μπράβο ρε Μίτσο. Μπράβο. Άξιος συμπαίχτης. Όταν βρήκες λίγο έτσι τον τρόπο που κινείται η ομάδα σε αυτό το σύστημα και που πάει ο παίχτης ο καθένας, αργήσαμε αλλά τρία γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, ούτε του παπά μην το πεις. Για τον Κουρμπέλη ότι είναι πολύ καλός παίχτης. Μπράβο. Τώρα ήρθε, είναι σημαντικό να μας βοηθήσει και ο Σάλιακας το ίδιο. Ανεβάζω το ηθικό σε αυτά, είμαι μανούλα ρε. Να έχουμε χάσει 5-0, πετάω τις ευθύνες κάπου αλλού. Στις εφημερίδες γράφουν μια χαρά τα πάντα για μένα. Έχω πάρει από Λουτσέσκου σε αυτό. Θα παρουσιάζω όλα όπως θέλω εγώ ρε. Κάνα πρόβλημα. Η ΑΕΚ θέλει τον Βελάσκο. Θα το δώσω μέχρι 3450. Άμα τα δώσει, έχει καλός. Λοιπόν, με Μπάρι. Η ομάδα είναι τώρα, έχουν επιστρέψει όλοι και Βάτσλικ μέσα, αν θα δει και Γκαλάρντο κτλ. Οπότε θα παίξουμε το play highlights only. Μας βγάζει τα καλύτερα σημεία. Ό,τι φάση έχει, σου λέει παίξει τη φάση αυτή, ρε παιδί μου. Ξεκινάει το match, είτε άμυνα είτε επίθεση. Αυτό είναι καινούριο, δεν το έχει πέρασει. Ναι. Λέει, τώρα... Έχουμε τρέξιμο μπροστά, αντεπίθα. Στο δεύτερο λεπτό, πρώτο λεπτό. Έλα ρε Μιχάλη. Πατάω πάλι αυτά τα τέτοια. Αντεπίθεση τώρα. 3-2. Τίποτα. Τίποτα. Καμένη φάση. Πάλι εμείς. Οργανωμένη επίθεση είναι αυτή. Τι κάνεις, μωρέ. Κρίμα το τρέξιμο των παιχτών, τον υδρότα τους, κρίμα. Σε 52 φτάσαμε και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Αυτό είναι σύστημα. Μία και δύο. Αυτό. Και φύγε ο Ζαράβι. Τράφα το ρε! Ναι! Από πολύ ωραίο γκολ! Το είδες! Πολύ ωραίο γκολ!
Αμαγμένο αυτό ρε, μισά, άμα έχει δουλέψει την προπόνηση. Πολύ ωραίο γκολ. Μπράβο. Γίνεται τώρα. Φεύγουν αυτοί στην αντιπίθα. Τώρα πρέπει να σπάσουμε πόδια, χέρια. Τα πάντα. 2-3. Δεν τελείωσε. Εμφουλού. Πίσω την άτωση. Όχι ρε Μιχάλη. Εντάξει, ας το μπλοκάρει, πήγε και έξω. Νομίζω, ναι. Τι έχουμε. Έχει φύγει μπροστά μονάχος. Έχεις και πάνω. Δύο με έναν είναι τώρα. Εντάξει, τι να πω. Τον είδαμε, τον καιρός. Έχεις τα δίχτυα. Αυτό ναι, αυτό μάλιστα. Τελείωσε το μάτς ρε. Με power shot. Χάιλα στο αγώνα όντως τώρα. Βλέπει ο άλλος, ας πούμε, 4 λεπτά από 90. Έληξε. Αυτό είναι. Παναθηναϊκός 1-1 έφερε, είδα. Εδώ, με Παναθηναϊκό θα παίξουμε. Θα παίξουμε τώρα με Κόμο, Λίμνη και μετά με Παναθηναϊκό. Okay. Πουλήθηκε ο Βελάσκο από τον Άρη στην ΑΕΚ. Σκοπός είναι να πάρουμε Λιβάη Γκαρσία από εκεί. Πολύ καλό deal λέει. Βλέπεις. Παίξε με Κόμο. Φέρε Κόμο. Απλά θα ξεκουράσω παίχτες. Γιατί έχουμε δύσκολο μάτς με Παναθηναϊκό μετά. Δηλαδή θα βάλω αλλαγές μέσα. Πάμε. Ο γνωστός Φάμπρεγκας. Φάμπρεγκας. Έλα ρε. Τον είχε στα δεύτερα ρε. Αλλαγή εδώ. Φαντάσου. Που έφτασε ο Φάμπρεγκας. Ήταν εκτός 18 στη Λίμνη Κόμο. Είναι ωραία βέβαια. Και έχω δει που οχλούν που έχει σπίτι. Κάποιος έχει πίνει καφέ και τέτοια. Πάμε. Πάμε να εδραιωθούμε στην πρώτη θέση. Ο Δημήτρης έχει Κόμο, ο Μιχάλης έχει Άρη. Κοίτα κόσμο ο Κόμο. Είναι από ταξίδια που θα ήθελα να κάνω αυτά, να ξέρεις Μίτσο. Δηλαδή βλέπεις φωτογραφίες και ζηλεύεις ρε παιδί μου, λες ωραία είναι εκεί. Και πας και είναι ξέρω εγώ βάλτος ρε και έχει... αυτά που κολλάνε πάνω στο σπίτι το αίμα πως λέγονται. Βδέλες. Βδέλες. Άρα παιδί μου. Πίσω τώρα, γύρνα. Γύρνα, Γιώργο. Γύρνα. Offside. Έφυγες, δεν είναι offside. Και τον κρέμασα. Γκολ. Γκολ. Φοβήθηκα το δοκάρι μου με πάνω, ρε. Αν είναι δυνατόν, δες γκολ που πόφαγα τώρα. Μα τράβηξε τον παίχτη για να... Το λάθος που έγινε. Ποιος καλύπτει, ποιος καλύπτει. Τραβάω παίχτη. Τρέχει ο άλλος από δεξιά, βλέπεις. Μυαλό μηδέν. Oh, το έβγαλε. Απαπα! Χωρίς... Χωρίς, ήταν έτσι αυτό το... Καλό, καλό. Φάμπρεγκας. Ωραίο! Γιατί όμως. Πάμε. Looking for that final pass and for that chance to level the game. Ωραίο γκολ! Γελάζω το θα κάνει αυτά ο Μαντσίνι. Ποιος είναι εκεί. Κοίτα το τριπλίσεις, μία παπ, δύο, ωραία. Πώς πάρεις από εκεί. Ψύχρεμη, αυτό είναι. Πέρα ρε Μαντσίνι τώρα. Ήδη σε αυτοί οι παίκτες άμα κάνουν ένα καλό, μετά κρατάνε μπάλα συνέχεια. Αυτό τώρα πώς δεν μπήκε! Πια στην μπάλα! Πια στην μπάλα! Φάουλ, φάουλ! Πέναλτι είναι αυτό. Τέρμα, τέρμα, τέρμα! Πάρ' την κεφαλιά, ρε. Δύο μέτρα είσαι, πάρ' την κεφαλιά. Μοιρασμένο το μάτς. Μοιρασμένο, εντάξει, θα σου έλεγα. Για εδώ. Τη μοιρασιά δεν βλέπω. Εντάξει, τι. Μοιρασμένο θεωρείται. Άντε, πες ότι είναι μοιρασμένο, ρε Μίτσο. Πάλι! Φαγώθηκες να βάλεις γκολ από εκείνη τη γωνία. Όχι! Ρούφεν τώρα. Μπράβο. Έλα ρε, έλα ρε! Μακάρι πίσω. Έλα ρε, τουρμπ, έλα! Αργή. Oh, a nice looking pass. Α! Τι έδωσε! Με χτυπάσω τι έδωσε! Τι έδωσε ρε! Τι έδωσε τώρα, πες μου πρέπει να ήταν offside, κάτι ήτανε, κάτι έγινε. Τι offside ήτανε! Γιατί ρε με το που πήρα την μπάλα μου την έκοψε ρε το πουλημένο το παιχνίδι. Κοίτα εδώ τώρα. Ναι, ναι βάλε γκολ, ναι. Oh what a chance this is Derek.
Δώσε την μπάλα ρε Τούρμπερ. Πας να γίνεις ήρωας τώρα, έλα. Τι κάνεις ρε, έξω η Τούρμπερ. Φτάνει, φτάνει. Δεν έχω συγχαθεί να σε βλέπω να κάνεις τέτοια. Πα. Έλα ρε. Τώρα θα γίνει κανένα αστείο στο τέλος. Δικό μας παιχνίδι. Παίζουμε μονόδερμα και δεν μπορούμε να βάλουμε ένα γκολ. Αυτό τώρα είναι σουτ. Δεν πασούρες, Μιχάλη. Ρε Πάλμα. Δεν τους ταΐζεις εκεί πέρα ως πρόεδρος, δεν τρώνε. Τι σουτ είναι αυτά. Η αλήθεια είναι ότι τους τρώω εγώ το φαγητό το καλό. Αχ! Να φύγει! Κοίτα ρε παιδιά μου, πήρε την ισοπαλία από το πουθενά. Κοίτα, μην βάλει και γκολ τώρα. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο, κοίτα. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο, κοίτα. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο. Τι σου είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Έτσι τι σου είναι να... Ε, ρε Παναγία μου, τι σου είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Η μπάλα έτσι, Μιχάλη, να ξέρεις. Ποια μπάλα είναι έτσι, ρε. Ποια μπάλα, ξέρεις η μπάλα που να είναι έτσι. Είδα ένα πέντε φορά κομπαρά στο κεφάλι στον τοίχο. Με αυτά που βλέπουμε. Κοίτα, απογιώμα, πήγαινε ρε Δελιζήσι. Πήγαινε ρε αγόρι μου. Έχασε από τη λίμνη, ρε Μιχάλη. Που ήθελες να πας διακοπές. Κόρνερ. Άστο ρε πάνω που πηγαίνω. Ντροπή. Είμαι περίεργος να δω τα στατιστικά του αγώνα. Τι θα πεις τώρα. Περίεργος θα κάνεις. Ότι ήμουν άτυχος. Ότι αυτά και το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Γι' αυτό είναι το άθλημα που αγαπάει ο κόσμος. Κοίτα. Κοίτα. Σε ποιον να το πεις και ποιος να το πιστέψει, Μιχάλη. Κοίτα. Τι να πάω να δω στους τέλους. Μα είναι σούτ αυτά που έκανες. Δεν είναι σούτ αυτά που έκανα. Τι είναι που πήγαιναν πάρα λίγο να πάνε πλάγιο τα μισά. Ο Ιτούρμπε με πούλησε. Δεν έχω εδώ τώρα να μιλήσω. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Αυτό είναι. Παίξε και ένα με Παναθηναϊκό ελληνικό ντέρμπι. Αφού πρώτα δούμε λίγο παίχτες που έχουν βάλει στο μάτι. Βλέπεις Σουρλής, Αλεξανδρόπουλος, Σιώπης. Ένα χαφάκι το θέλω να το πάρω. Τώρα ποιος θα είναι από αυτούς όλους δεν ξέρω. Ποιο τώρα να παίξω. Εδώ Σούτγκριν θα μπει αναγκαστικά μέσα. Μπράμπετς θα μπει. Ελζαράουι κουρασμένος. Βλέπεις χωρίς Ελζαράουι θα παίξω τώρα αναγκαστικά. Και θα ξεκινήσω Διούδη. Απέναντι στην παλιά του ομάδα για να δείξει ότι άξιζε να παίζει αυτός και όχι ο Μπρινιόλι. Γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης, η ομάδα παραμένει στις πρώτες θέσεις παρά την ήττα. Την εκτός προγράμματος ήττα θα πω εγώ από τη Λίμνη Κόμου. Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι, Μιχάλη, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Εγώ είμαι τον Παναθηναϊκό λοιπόν, ο Μιχάλης είναι Άρης. Καλό αγώνα να έχουμε. Βλέπω έχεις Κότσιρα, Παλάσιο μέσα. Μπροστά ποιον έχεις. Α, δοκάρι που μετράει για δοκάρι. Αυτό τώρα το μετράς για δοκάρι. Μετράει για δοκάρι, κανονικότατα. Που λέει ο Παλάσιος, sorry, σέντρα που έκανα. Δες φόβο στο βλέμμα στο βλέπεις. Βέρμπιτς έχεις. Εγώ παίζω με Νκουλού και Μπράμπετς στα center back. Σούλτγκρεν έχω βάλει δεξιά. Γιατί ο Σάλιακας κουράστηκε από το τελευταίο μάτς. Έλα ρε, είχα και πάσα δίπλα ρε. Ενκουλού εκεί Μίτσο. Δικιά μας. Παίξε εκεί, παίξε καλά αυτό. Γιατί δεν πας στην μπάλα ρε αγόρι. Μπράβο, μπράβο. Τι τσαφ έκανε. Έγινε το τσαφ. Κρίμα. Ο Ντελαβέγκα. Κρίμα. Που τον κοροϊδεύε. Τον κοροϊδεύε για το φάρο που τον πήγε. Τζάμπα γκολ. Γιατί τζάμπα γκολ. Γιατί τώρα ήταν. Να τη γυρνούσε πίσω την μπάλα. Ποιο σε φταίει που παίζει σου ψηλά την αμυνά σου. Κλειστή γωνία, αυτό είναι. Ήμουν σίγουρο για την μπάλα. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, βάλε. Προέβλεψα. Ο Ενκουλού αρχοντικό βγάζει την ομάδα μπροστά. Και γίνεται και φάουλ. Μπράβο! Έλα τώρα! Τι έχασες και τι έφαγες. Τι σου είναι το ποδόσφαιρο, επανέρχομαι στην κουβέντα μας. Ό,τι δεν είναι η τύχη που σου έλειπε χθες στο προηγούμενο μάτς, σου ήρθε τώρα. Ποια μου, ποια τύχη ρε, δεν μιλάμε περί ικανότητος. Ωωωω.
Κάτσι μπαίνει το δοκάρι. Από εκεί τώρα, από ποια γωνία περίμενε να μπει, αλήθεια. Εσύ πα σου τα έκανε στο προηγούμενο μάτι τέτοια. Από, έτσι, από τέτοια γωνία. Ναι, τι λες, και από χειρότερη. Τι μαγεία. Παπ, 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 παπ. Έτσι που φεύγουν οι πάσες. Άμα δεις τώρα τι οργάνωση υπήρχε. Εδώ κοίτα. Με τη μία πάσα, αυτό είναι. Και κακώς έκανε κοντρόλ. Έπρεπε να ξέρω κατευθείαν που στρώθηκε. Δε, με ομάδες που είναι καλές, Μίτσο, όταν έχεις καλή ομάδα, αγχώνεσαι. Ενώ με ομάδες ξέρεις, που δεν είσαι το φαβορί, έλες και να χάσω τι έγινε. Καταλαβαίνεις και δεν έχεις άγχος και παίζεις καλά. Κόντρα ποδόσφαιρο, όλοι πίσω και τέτοια. Τι κάνεις ρε! Μπάλα καθαρά! Κόκκινη! Μπάλα καθαρά! Τραυμάτισε κιόλας, με πέθανε! Τίποτα, τίποτα! Δεν είναι! Απλή κάρτα, κοίτα, εντάξει! Σωστό! Καλό φάουλ! Πολύ καλή παλιά! Μπράβο ρε Μίτσο! Νοπαπαπα! Σε φωτογράφω πάνω! Πού έφυγε! Όχι δεύτερη! Μπράβο! Μπράβο! Ωρε Παναγία μου και Χριστέ μου! Τι ποδόσφαιρο είναι αυτό ρε! Τι ποδόσφαιρο είναι αυτό που παίξαμε τώρα! Ε! Την κεφαλιά πίσω την είδες! Άστο! Μία! Αυτό είναι κεφαλόσφαιρο το λεγόμενο! Πάσα έδωσες! Ναι ρε, πάσα έδωσα! Τώρα, ξέρετε, τους πλήγωσε η ήττα από τη λίμνη! Αυτό έγινε! Άστο ρε, βγαίνω 2-1! Μόνο 4-0, μάτς που έπρεπε να είναι τουλάχιστον 8-0. Από εκεί να δεις πώς το χειρώσεις. Από εδώ να δεις πόσο τυχερός είσαι! Να τους βάλεις μπλε και να τους πετάξεις στη θάλασσα είναι. Για αμυντική. Μα κάθεσαι, έχω έναν και γυρνάω γύρω. Δεν έχουν ψυχή, τι δεν έχουν τώρα, κάτι δεν έχουν. Μπράβο! Δεν έχω άλλον. Η Τούρμπε. Αυτό που δεν έβαλε πριν. Μπερνάρ, μέσα. Ό,τι βρήκα τώρα. Βερνάρδιος. Να αλλάξει το ρου του αγώνος. This might be ideal for the counter. And he's made headway. Well, wonderful counter-attacking football. Just unfortunate. Έλα ρε, βάλ' το κανονικά κύριε Μιχάλη. So almost at full time and the home side very much in command. Stuart. Oh, what a chance this is, Derek. Να δώσ' τα μάτια τώρα. Πάλιμε. Okay, news coming through. Someone has scored in the Benevento game, but who exactly? Alex Scott. Εδώ τώρα ήρθες να φορτίσεις, ο Μέθλης. Αυτή που μου λέει τώρα ποια είναι. Η Alex Scott. Μπράβο, ρε κάθετη. Δεν καταλαβαίνω. Ντροπή σου. Ε? Ντροπή σου. Γιατί ντροπή μου, ρε Μέθλη. Ντροπή σου. Ντροπή μου για ποιον λόγο. Ντροπή σου. Βλέπεις τώρα, τώρα πάνω, που βγαίνεις, πάνω που βγαίνεις, λέει, εντάξει, αυτό το σφύριμα ήταν υπέρ σου, να λέμε αλήθεια, εναντίον σου. Άσε λίγο να δω για τα στατιστικά, για τις πλάτρες της στατιστικής. 9 σούτ έκανα, Μικαλ, εντάξει. 9 σούτ, περισσότερες πάσες. Από το πλάι, Μόλτο Μπένε, θα πω εγώ. Εξαιρετική εμφάνιση ομάδας στον τελευταίο αγώνα. Μέτρες οι υπόλοιπες εμφανίσεις, έρχονται κινήσεις μεταγραφικές. Να θυμίσουμε ότι χορηγός του βίντεο ήταν η Binance. Μην ξεχάσεις, link στην περιγραφή, πατάς, κάνεις εγγραφή στην Binance και κερδίζεις $50 bonus. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!